Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο. Δοκιμάζουμε το Κυριακή σήμερα και όπως πάντα, κάθε Κυριακή θα δοκιμάσουμε ένα νέο παιχνίδι. Μπροστά μου έχω το Team Sonic Racing. Είναι ένα παιχνίδι που θυμίζει πάρα πολύ. Είναι εμπνευσμένο βασικά από το Crash Team Racing ή κάτι παρόμοιο που βγαίνει με το Super Mario ή με τον Crash ή με οποιονδήποτε. Έβγαλε και το franchise του Sonic ένα τέτοιο παιχνίδι. Στην ουσία, τι έχουμε? Έχουμε αγώνες αυτοκινήτων όπου έχει την ιδιαιτερότητα ότι υπάρχουν κάποια κουτιά τα οποία σπάς, σου δίνει ένα σούπερ όπλο ή κάποια σούπερ δύναμη, τη χρησιμοποιείς και παίζεις κάπως ξύλο μαζί με αγώνες αυτοκινήτων. Είναι ενδιαφέρον και είναι και πάρα πολύ fun to play όταν παίζεις ειδικά με παρέα. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε, από πάρα πολύ μικρό στο Sonic ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα στη ζωή μου. Αν και καθώς περνούν σαν χρόνια, έχω παρατήσει το franchise πάρα πολύ γιατί για κάποιο λόγο το πάνω από το κακό στο χειρότερο. Ελπίζω το συγκεκριμένο παιχνίδι να έχει πλάκα. Δεν έχω παίξει τίποτα παρά μόνο έναν αγώνα, οπότε ό,τι άποψη βγάλω θα τη βγάλουμε τώρα μαζί, θα το δοκιμάσουμε μαζί. Καταρχήν να πω ότι έχει κάτι σαν campaign, κάτι σαν team adventure όπως λέει εδώ πέρα. Local play να παίξεις με κάποιον φίλο σου, μέχρι 4 άτομα μπορείτε να παίξετε μαζί στο ίδιο PC, αν έχετε 4 χειριστήρια ή όπως τα βολέψετε τέλος πάντων. Υπάρχει και online και έχουμε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να αλλάξουμε στα αμάξια μας του κάθε χαρακτήρα. Θα ξεκινήσω με το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτήρες στο παιχνίδι για να διαλέξετε. Δεν ξέρω γιατί να παίξεις Sonic και να μην παίξεις με τον Sonic. Ειλικρινά, είναι ο καλύτερος ήρωας, παιδιά. Καταρχήν είναι μπλε. Είναι μπλε και είναι το αγαπημένο χρώμα. Οι τρεις πιο γνωστοί είναι ο Tails και ο Knuckles, αυτοί οι τρεις ας πούμε. Θα βγει και η ταινία Sonic πρόσφατα. Δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει και έχουν αναβιώσει όλο αυτό το franchise. Πολύ καλό, θα πάω να δω την ταινία, να βγάλω και εκεί μια άποψη. Πάμε λίγο να δούμε το παιχνίδι βέβαια. Πάτησα Team Adventure και σου λέει ας πούμε στο πρώτο stage, το οποίο το δοκίμασα ήδη και όλα, αλλά θα το δούμε και μαζί, γιατί είναι η αρχή της ιστορίας. Σου βάζει κάποια ας πούμε challenges, λέει να τελειώσεις τους πρώτους τρεις εσύ σαν άνθρωπος, εγώ δηλαδή, να τελειώσεις τους πρώτους τρεις, να τελειώσω και πρώτος και να νικήσω γενικά σαν ομάδα. Πώς πάει το πράγμα? Έχουμε δύο ομάδες στο παιχνίδι, τρία άτομα εναντίον τριών ατόμων. Διάλεξα normal difficulty γιατί δεν είμαστε και πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή, είναι η πρώτη μας πίστα. Και μπορώ να διαλέξω ανάμεσα στους τρεις χαρακτήρες εδώ πέρα, Knuckles, Tails και Sonic. Ο καθένας έχει δικά του χαρακτηριστικά. Π.χ. ο Sonic είναι πολύ γρήγορος, ενώ ο Tails έχει πάρα πολύ acceleration και στρίβει εύκολα. Ο Knuckles απ' την άλλη έχει boost, άμυνα και αρκετή ταχύτητα. Εγώ θα πάρω το Sonic όπως είπα και πριν γιατί είναι ο αγαπημένος μου. Υπάρχει loadout εδώ πέρα που μπορεί να σου πει να αλλάξεις το μπροστινό μέρος του αμαξιού, το πίσω και τις ρόδες. Αν και εγώ δεν έχω ακόμα κανένα πράγμα για να αλλάξω, δεν ξεκλείδωσα ακόμα πράγματα. Πατάμε ready και πάμε να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Καλώς ήρθατε, λέει στη σειρά αγώνων εδώ πέρα. Ο Knuckles λέει: ο νικητής μπορεί να κρατήσει τα μάξι του. Γαμάτο. Και ο Tails λέει: οκ, αν και κάτι δεν εμπιστεύομαι, λέει από τον Τανούκι. Και μας λέει πριν ξεκινήσουμε: κερδίζεις πόντους, λέει, την ομάδα σου, τελειώνοντας όσο πιο ψηλά στην κατάταξη γίνεται. Και κάθε ομάδα με το υψηλότερο σκορ κερδίζει τον αγώνα. Ποιο είναι το θέμα εδώ πέρα? Ότι όπως είπα, το παιχνίδι λέγεται Team Sonic Racing, το οποίο σημαίνει ότι είμαστε σε ομάδες, δεν θα τρέχει ο καθένας για την πάρτη του. Είμαστε εγώ, ο Tails και ο Knuckles μαζί εναντίον κάποιων άλλων τυπάδων. Οπότε πρέπει σιγά σιγά εμείς ομαδικά να κερδίσουμε όσο πιο πολλούς πόντους γίνεται και η ομάδα μου να βγει καλύτερα. Οπότε με νοιάζουν και οι συμπαίκτες μου να πάνε καλά. Γιατί αν πάω μόνο εγώ καλά από την ομάδα μου, γενικά η ομάδα θα χαντακωθεί. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να δείτε ότι στο παιχνίδι, όπως είπα, έχει ήδη κάποια powers. Λοιπόν, να πατήσουμε εδώ πέρα. Ωραία, ξεκίνησα αργά αργά. Πρέπει να ακολουθώ αυτά τα κίτρινα καταρχήν γιατί σου δίνουν ταχύτητα. Είναι σαν τον boost που γίνεται στο GTA. Σαν slingshot το γράφει εδώ πέρα. Αυτά εδώ που πήρα τώρα, πάνω πάνω δεξιά μας βγάζουν μια δύναμη. Κάτι πήρα εδώ πέρα. Αν πατήσω το H στο χειριστήριό μου, κάτι θα γίνει. Για να δω. Α, είναι κάτι σαν boost. Οκ. Okay. Και έτρεξα για λίγο. Είμαι πέμπτος αυτή τη στιγμή. Το γράφει πάνω αριστερά. Κέρδισα νέα δύναμη που είναι μια ρουκέτα. Αυτή τη ρουκέτα κανονικά μπορώ να την πετάξω πάνω σε κάποιον, αν το κάποιον. Τα δαχτυλίδια μαζεύουμε γιατί όσο πιο πολλά δαχτυλίδια έχεις, προσθέτει πόντους στην ομάδα σου. Δεν θα πάρω άλλα τέτοια τώρα γιατί έτσι και αλλιώς. Είμαι πρώτος. Λοιπόν, με το τετράγωνο κοιτάει πίσω. Υπάρχουν κάποιοι πίσω, δεν ξέρω αν μπορώ να πετάξω προς τα πίσω αυτό που έχω. Α, το πέταξα. Δεν πέταξε κανέναν όμως. Okay. Δεύτερος είναι ο Tails και τρίτος είναι ο Knuckles, οπότε πάει πάρα πολύ καλά. Μου δώσαν για ένα box, οπότε με τον κύκλο το δέχτηκα και δεν ξέρω καν τι είναι αυτό. Το άφησα από τα πίσω κάτι. Όχι, κάτι καίω. Rival takedown, οπότε κάποιον έκαψα μάλλον. Χωρίς να καταλάβω. Μπορώ να στείλω κάποια boost σε κάποιον, κάποια δωράκια σε κάποιον συμπαίκτη μου. Και με το ψι, από ό,τι λέει, μπορείς να κάνεις κάτι σαν ultimate. Δεν ξέρω καν αν χρειαζόταν να το κάνω τώρα. Απλά ήθελα να το κάνω γιατί ήταν ευκαιρία. Είμαι δεύτερος εδώ μεταξύ. Πρώτος είναι ο Knuckles. Για κάποιο λόγο, αν και τον πέρασα πάλι, οκ.
Υπάρχει κανείς πίσω? Όχι, μόνο η δική μας είναι. Οπότε δεν έχω ιδέα. Ποιος είναι αυτός? Ο Νάκλης. Ω, κάποιος μας πέρασε. Πρέπει να τον πετύχω με την ρουκέτα μου. Δεν ξέρω αν τον πέτυχα. Του την έριξα πάντως. Είχε μόνο στο τρακάρι εκεί πέρα, οπότε δεν μας πειράζει και τόσο. Κάποιος μου στέλνει πύραυλο. Τον απέφυγα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που έχει. Και αυτός πρέπει να είναι ασπίδες αυτά τα τρία. Και ας πάρουμε εδώ. Νάκλης, είμαστε μαζί, μην πολεμιόμαστε. Πίσω του στέλνω. Πέτυχα κανέναν? Όχι, θα μου έγραφε rival take down. Και θέλω να πάρω όσο πιο πολλά δαχτυλίδια μπορώ. Νάκλης, πρόσεχε ρε φίλε. Ωπ, κάποιος με πέτυχε με κάποιο από τα όπλα του. Αυτός εδώ, ο τυπάς. Φύγε από εδώ, ρε. Και το προσπέρασα πάλι γιατί δεν τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, επειδή είναι στο normal. Κανονικά πρέπει να βάλω hard να είναι λίγο πιο challenging. Είμαι τέταρτος αυτή τη στιγμή, εδώ που βρίσκομαι. Μάλλον ναι. Νάτε, εδώ μπροστά μου είναι όλοι. Ουπ, τους ξεπέρασα. Και είμαι πρώτος. Οριακά, γιατί πήρα λάθος δρόμο πριν. Τι είναι αυτό εδώ? Πέταξα ένα κύβο. Nice. Ας πάρω και εδώ σε πιο πολλά δαχτυλίδια. Μπορώ. Δίπλα μου είναι ο Tails. Λογικά πάμε για πρώτη, αν δεν κάνουμε κάποιο μεγάλο λάθος. Πύραυλος. Ωραία. Νομίζω εκεί τελειώνει, οπότε ας πετάξω πίσω ένα πύραυλο. Μιας και κανέναν δεν θα πετύχουμε, αλλά τελείωσε. Πρέπει να βγήκα πρώτος, αν δεν κάνω λάθος. Δεύτερος βγήκε ο Tails και τρίτος ο Knuckles. Πολύ καλή πρώτη προσπάθεια. Χαιρετάει και ο Sonic, είναι σε φάση μπράβο. Ζήσεις πρώτος. Ring bonus λέει 1600. 10.000 επειδή πήρα πρώτη θέση και το team play bonus ήταν 500. Οπότε βλέπετε, βγήκαμε πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος, πέμπτος, έκτος, υπόλοιπο. Οπότε σίγουρα η ομάδα μου νίκησε 100%. Κέρδισα κάποια credits, 24 λέει. Και εδώ είναι η πόντι της ομάδας. Αριστερά είναι η δικιά μας μπάρα, όπου παίρνουν πρώτα οι τελευταίοι πόντους εδώ πέρα. Και μετά έχουμε σιγά σιγά προστίθενται οι πόντι. Οπότε βλέπετε 37-24, νικήσαμε μεγάλη διαφορά. Δεν ήταν καν derby. Και μας δείχνει ότι είμαστε winners. Nice. Πολύ καλά λέει όλοι σας. Πήγατε κάποιοι μερικοί καλύτερα από τους άλλους. Έχει κάποιους διαλόγους. Αντάξει, δεν θα είναι το σενάριο του παιχνιδιού που τους κερδίσει. Νομίζω πιο πολύ δεν είμαστε για ιστορία. Αν και πήραμε 3 στα 3 τεσσεράκια, βλέπετε ότι όσο προχωράει θα έχει πιο δύσκολα challenges. Εγώ λέω, μήπως δοκιμάζαμε online multiplayer, να δω αν υπάρχει και αν μπορούμε να παίξουμε. Matchmaking, find game. Να δούμε αν κάτι θα γίνει στο online. Quick play, casual, team race, casual και standard. Πάμε στο team race casual, ας μην είναι rank. Να παίξουμε χαλαρά. Για να δούμε αν θα βρούμε παιχνίδι ή αν θα παίζουμε μόνοι μας. Παίζει κόσμος, έχει κόσμο το παιχνίδι. Να το δούμε και αυτό. Κάτι πρέπει να βρει. Ένας εναντίον ενός παίζει να είμαστε. Περιμένουμε παίκτες λέει. 55-54. Μπορώ να κάνω invite ανθρώπους. Μπορώ να διαλέξω χαρακτήρα εδώ μεταξύ. Για να δω. Τους έχει όλους κλειδωμένους. Έχει και τον Shadow εδώ πέρα. Έχει και τον Dr. Eggman. Εδώ πέρα. Όχι, αυτός εδώ. Metal Sonic. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Όταν ήμουν μικρός στην τηλεόραση έπαιζε στο Junior TV Sonic. Okay, παιδικό, άνιμε, ξέρω εγώ. Ready. Μπήκε και ένας τρίτος, ο Ego Ethereals. Τρία άτομα είμαστε. Μπορούμε να ψηφίσουμε και με ποιον θα παίξουμε εδώ, ποια πίστα. Ας βάλουμε αυτό που ψηφίσαν οι άλλοι. Εντάξει, σιγά. Έχουμε ακόμα 14 δευτερόλεπτα να περιμένουμε αν θα έρθει κανένας άλλος. Δεν ξέρω πόσο καμένοι είναι αυτοί, μπορεί να φάμε τρελό ξύλο. Εγώ δεν ξέρω καν τι δυνάμεις έχει το παιχνίδι, δεν τα έχω μάθει ακόμα. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρουμε. Καταρχήν, αν είναι 2 εναντίον 1, θα είναι λίγο fail. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, σου δείχνει κάποια boost, τι κάνουν τέλος πάντων, κάποια δυνάμεις σου. Δεν ξέρω καν τι πίστη είναι αυτή, αν έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Α, η ομάδα μου είναι. Α, δύο άκυρα AI. Και οι άλλοι θα παίξουν. Εγώ θα παίζω δηλαδή με μποτάκια και οι άλλοι λογικά θα παίξουν με ένα μποτάκι. Λογικά. Α, είναι πάρα πολύ. Δεν είναι 3 εναντίον 3. Οκ, έχει 4 ομάδες από 3 άτομα ο καθένας. Βασικά, ο καθένας μας, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει. Πώς το λένε, μποτάκια για συμμάχους. Ωραία, πάνω βάλω τα δυνατά μου, παιδιά. Δεν πήρα καθόλου κάποια δύναμη. Α, και κάτι έχω εδώ πέρα. Α, invisibility είναι. Μου το εξήγησε στην αρχή ότι κάποια στιγμή θα πέφτουν κάτι κεραυνοί, πρέπει να έχω invisibility. Οκ, δεν θα έχουμε άλλες δυνάμεις δηλαδή. Δεν με πειράζει, μπορώ και έτσι, χωρίς δυνάμεις. Είμαι από τους καλύτερους παίκτες. Έπεσα από κάτω. Δεν το ήξερα. Βάλτε λίγα κάγκελα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Slingshot κάνω εδώ πίσω από τον άλλον. Μπας και πάρουμε κανένα πόντο. Και λίγο προσοχή, μην πέσουμε από κάτω. Όχι, λάβα.
κάνω invisibility basket και βγήκα εδώ πέρα. Nice. Και γέμισε αυτό το μεταξύ, η μπάρα που έχουμε. Όχι, και ένας τυπάς είναι εδώ πέρα. Ωραία, πάνε να με περάσουν όλοι για κάποιο λόγο. Τα δαχτυλίδια έχασα. Τι σόνικης άμα δεν πάρει δαχτυλίδια. Μη! Μου πήρε 7. Slingshot! Όχι ρε παιδιά, φρενάρει πάρα πολύ αν πας πάνω στη λάβα. Δεν το ήξερα αυτό. Ωραία. Θα πάω καλά προς το παρόν, θεωρώ. Ακολουθώ και το slingshot. Ωραία, είναι και να μάθεις τις πίστες, γιατί έτσι όπως παίζω εγώ. Ωπ, δεν γλίτωσα τον κεραυνό μάλλον. Τι είμαι αυτή τη στιγμή 10ος. Ρε γκάισεις. Γιατί τέτοια πίκρα. Είμαστε στο δεύτερο γύρο, λίγο ακόμα έχω να επανορθώσω. Κάνω το invisibility, τον γλίτωσα. Αλλά παρόλα αυτά τράκαρα. Μάλλον πρέπει να πατάω που και που και φρένω, έτσι. Νομίζω πως όταν παίζεις racing games, λίγο φρενάκι ή να αφήνεις τον γκάζι, καλό είναι. Αυτό εδώ π.χ. δεν έπρεπε να το πάρουμε. Κάνω και την ultimate μου. Αυτό λογικά είναι καλό. Ή απλά θολώνει η εικόνα. Η οθόνη μου. Ωραία, δεν έπαθα τίποτα όσο γινόταν η ultimate. Και θα πάρω ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα. Πιο ψηλά και με τα δαχτυλίδια πέταξα, παιδιά. Ωραία, κάτι γίνεται εδώ. Με πέτυχε αυτό γιατί ξέχασα να πατήσω την ασπίδα μου. Είμαι 7ος. Δεν νομίζω να τα καταφέρω ιδιαίτερα. Στο πρώτο μου online και τελειώνει ο γύρος. Οκ, από τότε δεν έχω έρθει καθόλου. Το event τελειώνει, λέει, σε 2 λεπτά. Με αναγκάζει να τρέξω. Γρήγορα, κεραυνός ήρθε, το απέφυγα. Κάποιοι φάγαν ξύλο. Είμαι 7ος. Θέλω μια καλύτερη θέση στην κοινωνία. Όχι, 7ος θα τελειώσω, έτσι. Δεν νομίζω να κάναν κάτι καλό οι αντιπαλοί. Οι σύμμαχοί μου ήταν 8ος και 10ος. Οπότε από την ομάδα μου ήμουν ο καλύτερος. Θέλω να δω τώρα με πολλές ομάδες. Αν θα δείξει κάτι. Εγώ πήγα έκανα skin boost given. Πολλά. 5. Ο καθένας έκανε opponent span out. Είμαι εγώ περισσότερο. Με 5. Οκ. Για να δούμε. Δείχνει εδώ τους πάντες. Α, οι δύο άλλοι άνθρωποι πήγανε καλά. Οπότε ήταν καμένοι, είναι καλοί. Όχι σαν εμένα, που δεν ήξερα καν πώς να παίζω εδώ πέρα. Θα μας δείξει και σκορ. Να, οι 4 ομάδες. Εμείς είμαστε η πράσινη ομάδα. Έτσι θα μας το δείξει. Ναι. Ου, δεν έχουμε στην ήλιο μοίρα, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Το πράσινο που έδωσαν εγώ και ο συμπαίκτης μου είναι μέχρι εκεί. Και οι άλλοι θα πάρουν τώρα πόντους. Ήδη μας πέρασαν η κόκκινη ομάδα. Μας πέρασε η κίτρινη για πολύ. Και η μπλε οριακά με την κίτρινη. Ντερμπάκι. Ποιος είναι πρώτος? Λογικά η μπλε για λίγο. Αν και ο τελευταίος βγήκε ο άλλος εκεί την μπλε ομάδα. Ναι. Η μπλε είναι νικητές, παιδιά. Γενικά βλέπω έχει και άλλες πίστες εδώ πέρα. Θέλω να παίξουμε κι άλλο. Μου έχουν πατήσει ready εδώ πέρα. Έχει αρκετές πιστούλες. Η κάθε μία λογικά έχει την ιδιαιτερότητά της. Παρ' όλα αυτά, εγώ το παιχνίδι θα το αφήσω εδώ πέρα. Θα κάνω leave to lobby. Πιθανότητα στο rank να παίζουν πιο πολλά άτομα, γιατί εδώ πέρα στο casual σιγά τα αυγά. Όπως και να έχει, παιδιά, κάπου εδώ λέω να αφήσουμε το παιχνίδι. Βλέπετε εδώ να δείξω κάτι τελευταίο. Υπάρχουν κάποια tips. Σου εξηγούν πράγματα για οτιδήποτε. Π.χ. τα events που μπορεί να σου τύχουν, τι κάνει το κάθε τι. Δεν χρειάζεται να τα μάθετε όπως τα μαθαίνω εγώ μέσα στο παιχνίδι. Μπορείτε να κάθετε εδώ να διαβάσετε ακριβώς τι μπορεί να γίνει για να μην είστε νουμπάδες του κερατά. Λίγο πολύ είδαμε και το story του παιχνιδιού που υπάρχει για να ξεκλειδώσει παίκτες και δεν ξέρω τι άλλο. Μπορείτε να παίξετε local με κάποιον φίλο σου, τον αδερφό σας ή όποιον θέλει να παίξει μαζί σας. Έχει online για περίπτωση που δεν θέλει κανένας από τους φίλους σας να παίξει μαζί σας. Και νομίζω ότι οι αγώνες είναι αρκετοί για να πάρουμε μια ιδέα για το παιχνίδι. Σίγουρα δεν το κάλυψα full, οπότε αν θέλετε να δείτε κι άλλο ή οτιδήποτε, πείτε μου στα σχόλια. Αν θέλετε live, αν θέλετε, ξέρω εγώ, κάτι να κάνουμε. Γενικά πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πολύ καλά. Bye bye.